Μία σημαντική διευκρίνηση για το είδος των ειδικών φορολογικών ζωνών που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη Βόρεια Ελλάδα έδωσε μιλώντας στην πρωινή ενημέρωση της ΕΡΤ ο Υφυπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Ο αρμόδιος υφυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα που έχουν οι διασυνοριακές περιοχές με τους διαφορετικούς συντελεστές που ισχύουν στους βόρειους γείτονες και ειδικά στη Βουλγαρία. Έτσι, επιχειρώντας να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των περιοχών, μελετούν την ύπαρξη ειδικών φορολογικών κινήτρων για τις περιοχές όπως η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία. Μάλιστα, ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο Μαριλένα Κατσίμη αν αυτό το μέτρο σχετίζεται με όσα είχαν ακουστεί στο παρελθόν για μειωμένη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και άλλες τέτοιες πρακτικές, υπήρξε κατηγορηματικός λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μελετά τη δημιουργία ΕΟΣ αλλά μόνο ειδικών φορολογικών ζωνών. Είναι αντιληπτό ότι συνολικότερα η κουβέντα που απασχολεί και την κυβέρνηση αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία πώς θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε διαφορετικά μονοπάτια από αυτά της ύφεσης και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι ζητούμενο από τη μία να υπάρχει ένα συνολικότερο σχεδιασμός και από την άλλη ο σχεδιασμός αυτός να γίνει με βάση τα δεδομένα και τις οικονομικές καταστάσεις που υπάρχουν μέχρι που επικρατούν σήμερα. Όπως γίνεται κατανοητό, η περιοχή μας έχει και την ιδιαιτερότητα να ανταγωνίζεται κατά κάποιο τρόπο τη γειτονική Βουλγαρία και γενικότερα τις γειτονικές χώρες. Επομένως, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του σχεδιασμού όσον αφορά το κομμάτι της περιοχής μας, θα πρέπει να τα εντάσσουμε στην κουβέντα που έχει ανοίξει και αυτό το διάστημα. Καθώς να τονίσω ότι μέχρι το Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, να έχει παρουσιαστεί και να έχει ψηφιστεί. Άρα όλα τα ζητήματα που αφορούν συνολικότερα τις περιφέρειες είναι εν γνώση των αρμόδιων υπουργών. Επομένως και ο κύριος Αλεξιάδης προχώρησε όχι στην παρουσίαση ενός συνολικότερου μέτρου, αλλά στο ένα κομμάτι των σκέψεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως είναι και η δημιουργία ειδικών φορολογικών ζωνών. Ωστόσο, όσον αφορά στον τομέα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, όπως αναφέρει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Στάθης Γιαννακίδης, η κυβέρνηση μελετά ένα συνολικότερο πλάνο, βάζοντας ως προτεραιότητα το νέο αναπτυξιακό νόμο. Όσον αφορά τον τομέα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, υπάρχει ένα συνολικότερο πλάνο που, όπως είπα, η προτεραιότητα αποτελεί η σύνταξη του νέου αναπτυξιακού νόμου με βασικό στόχο την αύξηση της απασχόλησης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Από την άλλη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων και ό,τι έχει σχέση με τα ΕΣΠΑ να προχωρήσουν κανονικά προκειμένου να στηριχτεί η απασχόληση των ανέργων ερευνητικών ομάδων αποτελούμενους από νέους ερευνητές, τη σύσταση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Είναι οι κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπάρχει στόχευση για τη λειτουργία οργανωμένων χώρων άσκησης βιομηχανικής δραστηριότητας, καθώς και να προωθήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και όλα όσα ταλανίζουν τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, είναι μια συνολικότερη κουβέντα το πώς θα προχωρήσουμε στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψουν την ταχύτερη επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακά μονοπάτια, καθώς και να διατηρηθεί αυτή η ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να μην είναι κάτι πρόσκαιρο. Είναι επίσης ζητούμενο και η αποτελεσματικότερη κατανομή των διατηρημένων πόρων. Επομένως, έχουμε αρκετά ζητήματα να δούμε μπροστά μας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ιστορία προσφάτως με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ότι πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι οι αρχικές εκτιμήσεις και των εταίρων και όσα περιλάμβανε η συμφωνία. Να θυμίσω ότι το καλοκαίρι η εκτίμηση των δανειστών για την ανακεφαλαιοποίηση ήταν 25 δις, που θα χρειαστούν 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν τούτη, η συμμετοχή του δημοσίου είναι πολύ λιγότερη. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία μας κάνουν να βλέπουμε με αισιοδοξία το επόμενο διάστημα. Εν τούτη,
τα όποια θετικά στοιχεία υπάρχουν και στην οικονομία δεν θα πρέπει να μας καθησυχάσουν, αλλά αντιθέτως να προχωρήσουμε και στις απαιτούμενες αλλαγές, προκειμένου να δώσουμε συνολικότερη όθηση στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία να βγουν από το αδιέξοδο. Έτσι, για ένα θέμα που απασχολεί την περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια, υπήρξε μια σαφής απάντηση για πρώτη φορά σε σχέση με τις προθέσεις που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.